Πάμε τώρα λίγο, γιατί έχουμε 14χρονο με αρνητές γονείς. Απευθύνθηκε σε εισαγγελέα για να μπορέσει να κάνει το εμβόλιο. Ένας λοιπόν 14χρονος μαθητής δεν τον άφηνε οι γονείς του, δεν τον άφηναν να πάνε εμβολιαστεί. Όχι. Πήγε στον διευθυντή του σχολείου και τι έγινε. Πήγε στον διευθυντή λοιπόν του σχολείου, του είπε ότι εγώ θέλω να εμβολιαστώ, αλλά οι γονείς μου είναι αρνητές και δεν με αφήνουν να εμβολιαστώ. Το αποτέλεσμα λοιπόν ήταν να φτάσει ο 14χρονος μέχρι και τον εισαγγελέα, ώστε να μπορέσει να εμβολιαστεί. Εκεί λοιπόν ο εισαγγελέας επικοινώνησε με τους γονείς, τους είπε ότι θα βγει ειδική παραγγελία που θα. Εισαγγελική παραγγελία. Εισαγγελική παραγγελία, βέβαια, που θα του επιτρέπει να εμβολιαστεί μόνος του ο 14χρονος. Τελικά οι γονείς έκαναν πίσω και αποφάσισαν να εμβολιαστεί ο 14χρονος παρουσία των δικών του. Οι ίδιοι βέβαια δεν θα εμβολιαστούν, έτσι, μόνο ακούγεται το 14χρονο. Ακούγεται τρελό, έτσι. Ακούγεται εντελώς παράλογο. Να πηγαίνει το 14χρονο το παιδί, και να λέει ότι δεν με αφήνουν οι γονείς μου να εμβολιαστώ, να ζήσω. Δεν με αφήνουνε. Από εκεί και πέρα τι να πούμε. Αφού έχουμε διχαστεί τόσο πολύ μέσα σε ένα σπίτι και να μην επιτρέπουν στο παιδί τους, στο μέλλον, στο αύριο αυτής της χώρας, να ζήσει. Και όταν βλέπουμε ότι στις εντατικές καταλήγουν και μικρά παιδιά, αυτό, έτσι, ακόμα και βρέφη. Αυτό ακριβώς. Να ζήσει, λέμε, το παιδί.